Ισχύει. Και. Λοιπόν, δυστυχώς είναι στα αγγλικά, γιατί δεν πρόλαβα να τα κάνω ελληνικά, γιατί ήταν έκτακτο το θέμα μας αυτό. Γιατί δεν παίζει τώρα. Εδώ. Α, καταρχήν, να σας πω, θέλετε να σας δείξω, θα έλεγα να σας δείξω λίγο πρώτα δύο βίντεο για τον κορονοϊό. Τι κάνει και τι δεν κάνει. Συμφωνείτε ή όχι. Είναι, να καταλάβετε ακριβώς γιατί ασχολούμαι σοβαρά. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Λοιπόν, προσέξτε. Ακούστε και τώρα. Με και λέμε τώρα. Αυτός είπαμε ο ιός, είπαμε, αυτός είναι αυτό το στυλ. Αυτά τα κόκκινα σημεία είναι πρωτεΐνες, έτσι. Είναι πολυμερή πρωτεΐνων, βλέπετε, τα οποία αυτά πηγαίνουν και συνδέονται με πρωτεΐνες της μεμβράνης αυτές. Κάτω είναι το κύτταρο το ανθρώπινο, πάνω ο κορονοϊός. Συνδέονται, ανοίγει το κυταρχή μεμβράνη και μπαίνει μέσα ο ιός, έτσι. Άρα είναι το και μολύνεται. Μέσα έχει περιεχόμενο, RNA. Αυτή είναι η πρωτεΐνη της εμφανίας του ιού. Spike protein, έτσι λέγεται. Με πολλά μόρια. Μπαίνει μέσα λοιπόν και το RNA του πολλαπλασιάζεται. Έτσι, οπότε χρησιμοποιεί το κύτταρο για να προπονηθεί. Θα σα υπενθυμίσω ότι ο ιός δεν είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται, δεν έχει πυρήνα. Είχε μόνο γενετικό υλικό RNA ή DNA, RNA ο κορονοϊός, για να προπλασιαστεί. Έτσι. Άρα, όταν προπλασιάζει, σπάει το κύτταρο και γεια σας. Λοιπόν, συμπτώματα. Πρέπει κάπως να το κολλήσουμε. Το εισπνέουμε. Έτσι. Ήρθε ο Κινέζος λοιπόν, μας κόλλησε. Λέμε τώρα. Λοιπόν, αυτός είναι ο ιός. Λέγεται κορονοϊός γιατί έχει τις πρωτεΐνες λοιπόν σαν κορώνα. Γι' αυτό λέγεται κορονοϊός παρεπτόντως. Όχι αντιμοίρα, είναι από τις κορώνες που έχει. Μπαίνει στο αναπνευστικό ή στα μάτια. Έτσι. Και μέσα ιός. Γιατί κάνουμε πνευμονία. Δεν γίνεται. Κάτσε γιατί το παρακάνουμε εδώ. Κάτσε με το μάθημα. Λοιπόν. Βλέπετε, ιός. Έτσι, μέσα έχει RNA. Αυτό. Γενετικό υλικό. Δεν έχει πυρήνα. Δεν ζει μόνος του. Ένα πυρήνα πρωτεϊνικό. Έτσι. Και αυτό εξωτερικό έχει το λέγουμε περίβλημα. Πάλι πρωτεϊνικό. Και πρωτεΐνες που λέγονται στις πρωτεΐνες επιφανείας. Μοιάζει ακριβώς με τον ιό της γρήπης, λέει. Μην πάνω σου. Δεν έχει πολύ σχόλιο. Θέλει απλά την επαφή. Δηλαδή, δεν κολλάει στον άσο αμέσω με μια φορά τον είδα. Πρέπει να σε τουλάχιστον ένα τέταρτο κοντά ή να δείξει πάνω σου. Έτσι. Μπαίνω στο λαιμό μα. Έτσι. Ορισμένα κύτταρα. Κολλάνε στα κύτταρα. Στο λαιμό. Παπ. Μπαίνει στο κύτταρο. Στο αναπνευστικό μα. Στο λαιμό μα. Η πιο βαθιά. Λέει δεν πρέπει να μπει μέσα ολόκληρο, να αρκεί να μπει μόνο το γενετικό του υλικό. Τα ριβοσωμάτια τον παράγουν. Μπαίνει στο σύστημα Golgi αυτό. Έτσι, μαζεύονται τα, μέσα στο κύτταρο τα προϊόντα του ιού και βγαίνει έξω. Σπάει το κύτταρο, βγαίνει έξω ο ιός. Έτσι, μπήκε στο πνευμόνιο έτσι ο ιός. Προσκολλάται στα κύτταρα του πνευμόνιου. Προσκολλάται. Εισπνέουμε. Αέρας μπαίνει στη τραχεία, στους βρόγχους, στα βροχιόλια. Έτσι. Και τελικά στο πνευμονικό παρένχυμα. Αυτό είναι και ψαλίδες.
Έτσι, πρόληψη οξυγόνου, αποβολή διοξιδίου. Μπαίνει οξυγόνο, βγαίνει διοξίδιο. Έτσι, εδώ ο μηχανισμός τώρα αναπνοής. Οξυγόνο μπαίνει στα τραχοειδή, πνευμονικά, και διοξίδιο εκπέμπεται. Φυσιολογικά. Τα πιο πολλά μικρόβια είναι, πιάνονται στη βλένα που περιβάλλει το πορυχικό δέντρο. Έτσι, αυτή είναι η βλένα και τα κύτταρα αυτά με τις λάχνες τους προσλαμβάνουν όλα τα μικρόβια που υπάρχουν στον αέρα υπό κανονικές συνθήκες. Και τα καίνε, τα χαλάνε τα πιο πολλά μικρόβια. Μπαίνει ο ιός λοιπόν στα κύτταρα των κυψελίδων και τα καταστρέφει ουσιαστικά. Βλέπετε, παράγεται βλένα και κλείνουν, φράζουν τα κύτταρα. Αυτό είναι πνευμονία. Αυτό είναι η πνευμονία. Στην αρχή κάνει σε έναν λοβό, όπου πάει, όπου αναπτυχθεί και μετά πάει και στους δύο λοβούς. Κάνει βροχοπνευμονία αμφότερη. Δεν μπορεί να ανασάνεις, έτσι. Βήχας, πυρετού στην αρχή και όλα αυτά. Κάτι οι φίλοι μου που το είχαν πάθει στην Ιταλία ήταν να κάνει μια εβδομάδα καλά και μετά του πήρε κάτι φορά. Αν δεν μπορεί να ανασάνει καλά, το είναι φραγμένο, μπαίνει στον αναπνευστήρα εδώ και σου δίνει αυτό ο αναπνευστήρα οξυγόνο με πίεση για να μπορέσει να ανασάνει. Να ξεβουλώσουν οι κυψελίδες που είναι κλεισμένε από τη βλένα. Έτσι. Τώρα, συμπτώματα λέει πολλές παράγοντες. Έτσι. Οι άντρες κυρίως, μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά όχι υποχρεωτικά κ.ο.κ. Πρέπει να μπαίνουμε το εμβόλιο λοιπόν, άμα έρθει. Τώρα, όλοι ψάχνουν αυτό. Έτσι. Εδώ δεν λέει ποτέ πώς θα γίνει το εμβόλιο. Έτσι. Εμβόλιο θα πάει το εμβόλιο και θα σώματα που θα φράξουν του εφαρμογού υποδοχή του ιού. Οπότε δεν θα μπορεί να συνδεθεί με τα κύτταρα. Αυτή είναι το ιδέα του εμβολίου. Παράγεται σώματα που αναδρανοποιούν τον ιό. Έτσι. Γι' αυτό. Έτσι, με το εμβόλιο το νοσοποιητικό σύστημα διαχείριζεται, έχει αντισώματα μονίμως, όπως είναι βλογιάς κλπ. Δεν υπάρχει ανοσία γέλης σε αυτόν τον ιό, δηλαδή όσοι και να αρρωστήσουν, μετά μπορούν να ξαναρρωστήσουν. Δεν έχει υπάρχει μόνιμη ανοσία. Σε αυτό, όπως είναι σε ένα αιμοβλογιά, παράδειγμα. Ένα αιμοβλογιά, άμα κολλήσεις, τέρμα, μικρός, μια ζωή είσαι okay. Έτσι. Λοιπόν, πάει τώρα λοιπόν, θέλω, έχουμε καμιά ερώτηση από αυτού, παιδάκια. Ναι. Ακούω. Άγι, δάσκαλε. Οπότε αυτή είναι η όλη ιστορία, αυτό είναι το όλο θέμα μας, εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα ξανά στα δικά μας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα. Κρατική συγγνώμη, έτσι. Θα σας κουράσω λίγο, αλλά όχι πολύ. Λίγο. Λοιπόν, αρχίζουμε την συγγνώμη, έτσι. Καταρχήν, η καρδιά δουλεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι, ο λεγόμενος καρδιακός κύκλος. Συσπώνται οι κόλποι, συσπώνται οι κοιλίες, το αίμα εισέρχεται στην καρδιά, πάει στους πρέβουνες και εν συνεχεία έρχεται στην κυκλοφορία για να κάνει τη δουλειά της η καρδιά. Γι' αυτό το λόγο αυτό λέγεται κύκλος καρδιακός. Καρδιακός κύκλος σημαίνει αρχίζουμε από εδώ, έτσι. Γεμίζουν οι κοιλίες, ένα. Συσπώνται οι κόλποι, έτσι. Συσπώνται μετά οι κοιλίες και το αίμα εξωθείται στην κυκλοφορία την συστηματική. Η δύναμη με την οποία εξωθείται το αίμα στα τυχώματα των αρτεριών εδώ είναι η αρτηριακή πίεση. Δηλαδή, το αίμα όταν εξωθείται από την αριστερά κοιλία πάει στην αορτή με ορισμένη πίεση. Η πίεση που ασκείται στο τύχωμα της αορτής ή στην κερκική αρτηρία λέγεται αρτηριακή πίεση. Συστολική είναι όταν εξωθείται το αίμα, συστολή, και συστολική όταν δεν εξωθείται. Θα είναι στα αγγλικά δυστυχώς, δεν πρόλαβα να τα αλλάξω. Λοιπόν, ο αριθμός επομένως είναι η σειρά μετάδοσης των κυμάτων πίεσης της αρτηρίας. Κάθε φορά που το αίμα εξωθείται, τα τυχώματα διευρύνονται. Αυτός είναι ο παλμός. Όταν το αίμα είμαστε στη φάση διαστολική, τα τυχώματα συμπίπτουν σχετικώς των αρτηριών και έχουμε
το σφιγμό. Άρα, όταν ψηλαφούμε το σφιγμό, το κύμα που νιώθουμε είναι το κύμα του αίματος που φεύγει με την καρδιά. Λοιπόν, το πρέπει να το συνήθως το μετράμε ή στην καροτίδα, κοινή καροτίδα, στο λαιμό, ή στην κεραχική αρτηρία. Πώς το μετράμε? Πρέπει να μετρήσουμε 30 δευτερόλεπτα τη σφίξη και να προσπάσουμε πει 2. 30 δευτερόλεπτα. Ούτε με 5 ούτε με 10. Ειδικά αν έχει κάποιο ταχυσφυγμία ή βραδυσφυγμία, χρειαζόμαστε 30 δευτερόλεπτα. Μόνο τότε είμαστε σίγουροι πόσο έχει. Βλέπετε εδώ, κεραχική αρτηρία έχετε τη φορά. Με τα δύο δάχτυλά μας, όταν αντιχειράμε τα δύο δάχτυλα, ψηλαφούμε το σφιγμό χωρίς να πιέσουμε πολύ. Και μετράμε. Άλλοι τρόποι να μετρήσουμε την καρδιακή συχνότητα, δηλαδή πόσες φορές συσπάτε το λεπτό ο καρδιακός μυς, το μυοκάρδιο, κάνουμε περιγράφημα. Έχουμε, βλέπετε, 6 διαφορετικές απαγωγές προκάρδιες λεγόμενες. Και 4 στα άκρα. 2 χέρια, 2 πόδια. Βλέπετε. Οπότε πάμε το καρδιογράφημα. 6 και 4, 10 ίχνη. Αν θέλουμε λοιπόν, μπορούμε να το πάρουμε λοιπόν και με κόπωση. Τεστ κόπωσης. Καρδιογράφημα εδώ και καταγράφεται με το αγωγό, τρέχει, περπατάει κλπ. Έτσι αλλάζει η κατάσταση. Τα δεδομένα. Μπορούμε επίσης να κάνουμε, να έχουμε ένα φορτό καρδιογράφημα, το λέμε holter ρυθμού. Έχουμε ηλεκτρόδια στην καρδιά μονίμως με ένα μηχάνημα φορητό και μετράει όλο το 24ωρο τον καρδιακό ρυθμό, έτσι ώστε βλέπουμε αν έχει κάποια αριθμία ή όχι. Τι δείχνει το καρδιογράφημα? Έχουμε λοιπόν ένα αυτό το τυπικό καρδιογράφημα. Έχει ένα κύμα P, έχουμε οι κόλποι εκπολώνονται, πάει το ρεύμα στις κοιλίες, όπως συσπώνται, το κύμα R και μετά TAF. Λοιπόν, επαναπόλωση. Αυτό το φυσιολογικό καρδιογράφημα. PQRS λέγεται αυτό. RST. Αυτή είναι η φυσιολογική μορφή. Παρεκκλήσεις αυτή τη μορφή είναι παθολογικές. Θα σας τι εννοώ, δηλαδή. Το κύμα P επομένως είναι εκπόλωση του κόλπου του κολοποκυλιακού του βυματοδότη. Βρίσκεται στον δεξιό κόλπο. Το PR είναι, έχουμε μια καθυστέρηση εκεί. Το QRS, σύμπλεγμα, όπως βλέπετε, είναι όταν η κοιλία διεγείρεται ηλεκτρικά και συσπάται και το καθεξής. Και τέλος έχουμε πάλι ισορροπία, να φτάσουμε πάλι στο P. Αυτή είναι η ερμηνεία του καρδιογραφήματος. Εδώ είναι φυσιολογικός ρυθμός. Βλέπετε, έχουμε φυσιολογικά διάστημα μεταξύ των Q. Συνολικά σφίξεις πόσες, 70 περίπου με 80 το λεπτό σε φυσιολογικό. Εδώ βλέπετε τι έχουμε εδώ, διαφορά βλέπετε εδώ είναι φυσιολογικό, εδώ έχουμε πολύ μεγαλύτερο κενό. Έχουμε αριθμία, φυσιολογικός ρυθμός, αλλά αριθμία. Εδώ έχουμε κάτι, έχει ξεχάσει το σώμα να δώσει μία ηλεκτρική όθηση. Άρα αριθμία. Φυσιολογικό, εμένως εδώ, εδώ είναι διαφορετικό τύπο αριθμίες, έτσι βλέπετε, εδώ είναι το φυσιολογικό, εδώ είναι κάτι χάνουμε εδώ, εδώ είναι τα βράδυ καρδία, εδώ βλέπετε έχουμε αριθμία. Αντί να έχουμε τα φυσιολογικά PQRS, έχουμε ένα παθολογικό. Και εδώ έχουμε διάφορο, αυτός ο αριθμός που είναι σαν πληρωτός, δείχνει σημαντική κοιλιακή αριθμία. Κακό πράγμα. Πώς το μετράμε? Με καρδιογράφημα, τα πάμε. Καρδιογράφημα, λοιπόν, τα βάζουμε και τα μετράμε. Ανιχνεύει στην εμφάνεια του δέρματος το ρεύμα που παράγει η καρδιά όταν δουλεύει. Έτσι, πάλι είπαμε τα γνωστά, PQRS, έχει σημασία η απόσταση η χρονική μεταξύ των διαφόρων λοιπόν και μορφολογία. Έτσι, λοιπόν, επομένως τα κύματα P, εκπόλωση, πρέπει να έχουν ορισμένη απόσταση μεταξύ τους και όλα αυτά έχει μεγάλη σημασία να δουλεύει καλά η καρδιά και ρυθμικά. Μετράμε το ύψος του δυναμικού, ύψος εδώ, πόσο, από το 0, και μετράμε και το χρόνο μεταξύ των διαφόρων πραγμάτων. Είπαμε, φυσιολογικό πάλι. Κύμα P, QRS εκπόλωση κοιλιών. Το βάλω σε εξτάσεις, το QRS σύμπλεγμα τι δείχνει, την εκπόλωση των κοιλιών. Και ST, επαναπόλωση. Λοιπόν, πάλι βλέπετε, σε ένα καρδιογράφημα μετράμε λοιπόν τα επάρματα QRS. Βλέπετε, τυπώντας ένα χαρτί μιλιμετρέα για να μπορέσουμε να μετρήσουμε τη συχνότητα. Δηλαδή, από το καρδιογράφημα που είναι πιο αξιόπιστο από το σφιγμό. Εδώ, μετράμε διάφορους τρόπους. Ένα κουτάκι αυτό ή μια μονάδα είναι 0,2. Λοιπόν, και κάθε κουτί, λοιπόν, μπορούμε μετρώντας σε πόσα επάρματα έχουμε σε ορισμένα κουτάκια να υπολογίσουμε τη συχνότητα. Έτσι, βλέπετε εδώ. Σε 30, εδώ πάνω, 30 κουτάκια, 6 δευτερόλεπτα τα 30 κουτάκια. Και μετράμε πόσα συμπλέγματα στα 30 κουτάκια, πόσα συμπλέγματα έχουμε. 8 εδώ. Άρα η συχνότητά μας είναι 8. Έτσι, λοιπόν.
Αντίστοιχα πάλι με άλλο τρόπο λοιπόν μετράμε και άλλο τρόπο, μέσα σε αυτό δεν είναι τώρα, τα γράφω λοιπόν, μετράμε ακριβώς επομένως πόσο είναι. Έχει σημασία επομένως, επαναλαμβάνω, και πόσο χρόνος περνάει μεταξύ των διαφόρων επαρμάτων. Πάμε παρακάτω. Μπορούμε να πάλι, το μετράμε πάλι με διάφορους τρόπους, με τα κουτάκια, όπως είπα. Λοιπόν, τα ίδια όπως πριν ακριβώς. Μετράμε πόσα επαρμάτα έχουμε QRS, Q λοιπόν, στα δευτερόλεπτα και υπολογίζουμε αντίστοιχα, με ακρίβεια. Αντίστοιχα, μπορούμε να μετρήσουμε τα κύματα πάλι αντίστοιχα, πάλι τα ίδια. Εδώ έχουμε πιο πολλά και το καθεξής. Πρώτος φυσιολογικός ρυθμός, βραδικαρδία λοιπόν, ταχυκαρδία, πολλά επάρματα και αριθμία. Όταν κάποιο έπαρμα χάνεται ή αλλάζει η μορφή του. Ποια είναι η φυσιολογική διακύμανση της συχνότητας στην ηλικία. 20 χρόνια με 29, εσείς δηλαδή, πρέπει να έχετε περίπου, έτσι, πόσο. Το 50% έχουν 79, μερικοί έχουν 56, άλλοι έχουν τόσο. Έτσι. Όμως ποικίλει σημαντικά πόσο έχουμε. Έτσι. Σε ηλικία, ξέρω, βλέπετε, εσείς στην ηλικία σας, 50% πρέπει να έχουν 79, 5% έχουν 56, 100 έχουν τόσο. Όταν κοιμόμαστε, βέβαια, ο αριθμός είναι πιο αργός. Έτσι. Μπορεί να είναι 40 με 50 ασφίξεις το λεπτό. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Εδώ, επομένως λοιπόν, πόσες σφίξεις είναι φυσιολογικές. Φυσιολογικές είπαμε 60-80 είναι το φυσιολογικό. Αν είσαι κάτω από 50, εδώ και πάνω, και δεν είσαι αθλητής, ανησυχείς. Αν είσαι αθλητής και έχεις κάτω από 50, λοιπόν, μπορεί να είναι και φυσιολογικό. Αν έχεις σίγουρα κάτω από 35, είναι σίγουρα παθολογικό. Βέβαια, υπάρχει ένας Σουηδός, ο Νορβηγός αθλητής τριάθλου, που είχε σε ηρεμία 28 σφίξεις. Αλλά ένας ήταν, υπάρχει άλλος. Πάνω από 100 σφίξεις είναι πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε λίγο προσοχή, σε ηρεμία εννοώ, άλλο σε άθληση. Άρα 60 με 100 είναι το όριο που μπορούμε να ανεχτούμε. Πάλι, επομένως λοιπόν, εδώ είναι πόσο αντέχουμε τα σύγματα, το σύγμα, πόσο ανεβαίνει ο σφιγμός για να κατά την άθληση. Σύγματα έρχεται. Επομένως λοιπόν, εδώ σε κούραση και σε στρες. Βλέπετε, τώρα είναι μπελά, παράδειγμα. Εδώ, το γαλάζιο είναι σε φυσιολογική δραστηριότητα. Βλέπετε, μέσα στη διάρκεια της μέρας, έτσι, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5, η συχνότητα είναι κρατική. Σε ήπια δραστηριότητα. Αν είναι σε στρες, βλέπετε το πρωί, αυξάνει η συχνότητα. Έτσι, αν έχουμε έντονη δραστηριότητα γαλάζια, τρέχουμε δηλαδή, αυξάνει κι άλλο. Άρα, σε ένα 24ωρο έχει σημασία πώς μεταβάλλεται η σκληρακή συχνότητα. Πάρα πολύ. Οπότε, μέσα στη μέρα, λοιπόν, και επίσης εξαρτάται πόσο γυμνασμένη η καρδιά μας. Δηλαδή, βλέπουμε σε ένα διάγραμμα. Αριστερά βλέπουμε συχνότητα καρδιακή, έτσι, στον κάθετο και στο οριζόντιο, μέσα στη ώρα. Λοιπόν, έχουμε σε έναν, ας πούμε, έναν φυσιολογικό, έτσι. Λοιπόν, ο φυσιολογικός είναι μην fit, είναι το αυτό, ο γαλάζιο. Μπορεί να αυξηθεί τόσο ή να μειωθεί τόσο, ανάλογα. Επομένως, λοιπόν, διακυμαίνεται ανάλογα και το πώς είμαστε γυμνασμένοι ή όχι. Λοιπόν, επίσης και μέσα στις μέρες, έτσι. Μπορεί να απολογίσεις μέσα στις μέρες, λοιπόν, αν απολογίσουμε εδώ με τα νέα μηχανήματα που υπάρχουν, τα ρολόγια μέτρησης συχνότητας. Συχνότητα σε μερικούς είναι 67, η ηρεμία εδώ φάνει 72, μπορεί να πέσει ή να ανέβει αντίστοιχα. Επομένως, ποικίλει και μέσα στη μέρα και μέσα στο μήνα και χρόνο η καρδιακή συχνότητα, η ηρεμία εννοώ. Εδώ ένταση άσκησης, κατά την επίδραση της άσκησης στην κατάσταση ηρεμίας. Εδώ είναι σφιγμή σε ηρεμία και τα βήματα. Όταν είναι έτσι. Επομένως λοιπόν, όταν έχουμε σε χαμηλή ένταση άσκηση, τα βήματα σε 10 χιλιάδες βήματα, η συχνότητα είναι από 80 τόσο. Έτσι. Λοιπόν, όταν σε έχουμε έντονη άσκηση, 10.000 βήματα, αυτή μπορεί να πέσει η διαφορά μας, η συχνότητα. Άρα, όταν γυμναστούμε, μπορεί να μειωθεί η συχνότητα η ηρεμία μας. Εδώ, ηλικία. Ηλικία αυτή είναι. Σε ηλικία, άντρες. Άντρες εδώ. Άντρες αρχίζουν με αυτή την κατανομή. Όσο περνάει η ηλικία, από 20, βλέπετε, 30 με 40 κορυφώνεται και μετά αρχίζει πέφτει η καρδιακή συχνότητα με την ηλικία. Μειώνεται. Όπως και στις γυναίκες το ίδιο. Αρχίζουμε λίγο πιο ψηλό καρδιακό ρυθμό, κορυφώνεται γύρω στα 30-40, εκεί λοιπόν, και τελικά η ηλικία μειώνεται. Άρα μειώνεται και με την ηλικία και με το επίπεδο άθλησης η καρδιακή συχνότητα. Διάλειμμα.
Εδώ είναι το, η αποστολή του Απόλλων 11. Μάλιστα. Ξέρετε τι έγινε εκεί. Λοιπόν, η πρώτη προσελήνωση. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τους σφιγμούς το λεπτό του Armstrong. Λοιπόν, ο Armstrong λοιπόν είναι αυτός που πρώτος περπάτησε. Και του Aldrin. Δύο αστροναύτες. Ήταν σφιγμή ανά λεπτό. Διάφορες, ανάλογα με τη φάση που βρίσκονταν. Βλέπετε. Έτσι. Τέσσερις ώρες από την κίνηση. Άρχισε ο Aldrin από τους 80. Ο Armstrong λίγο παραπάνω και που διακυμαίνονταν σημαντικά. Εδώ είναι η φάση που ο Armstrong κατέβηκε και περπάτησε στο φεγγάρι. Εδώ βλέπετε τη σφίξη του. 140 σφίξη είχε. Το λεπτό. Πώς ακούγεται. Εδώ λοιπόν ο Armstrong λοιπόν κατά την αρχή. Ακούστε τους σφιγμούς του κατά την κίνηση. Καρδιά. Κοιμάται εδώ. Σαν να πέτρεις φίξη. Ξέρω το πότε καλά. Δάσκαλε, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ακούω. Η ταχυκαρδία που είπατε πριν δεν μπορεί να οφείλεται και στα G που δέχεται κατά την απογείωση. Βέβαια. Το στρες όλο. Βέβαια. Εννοείται. Βέβαια. Προφανώς. Βέβαια. Αλλά θέλουμε το αποτέλεσμα. Έχει τα καρδιά. Γιατί ο οργανισμός ορίζεται πολύ. Άκου τώρα, δηλαδή, τι έγινε όταν κατέβηκε. Όταν κατέβηκε στο... και άρχισε να περπατάει. Προσέξτε. Κατέβηκε, έτσι, λέμε. Κάτω 50 σφίξη, έτσι. Και εντάξει, κάτω 50 σφίξη για 5 λεπτά δεν πειράζει. Τόσο όπως ήταν κάμποση, 45 λεπτά περίπου. Πάμε παρακάτω. Αλλά είναι διεκτικό τώρα. Λοιπόν, πώς θα ρυθμιστεί, προπαίνως η συχνότητα καρδιακή. Πώς ρυθμίζεται. Λοιπόν, ένα, έχουμε και λέμε. Λοιπόν, πρώτο, εδώ καρδιά, το όργανο στόχος. Λοιπόν, υπάρχουν ίνες νευρικές από το συμπαθητικό σύστημα που αυξάνουν τον καρδιακό ρυθμό. Και αντίστοιχα, ίνες από το βάγκους, το νεύρο, το οποίο μειώνουν το πνευμονογαστρικό. Βάγκους σημαίνει περιπλανόμενο. Ξεκινά από τον εγκέφαλο, πάει μέχρι στην καρδιά, στο έντερο κλπ. Βάγκους, νεύρο, το πνευμονογαστρικό. Δηλαδή εμείς. Λοιπόν, οπότε το πνευμονογαστρικό τους μειώνει. Αντίθετα, άλλοι παράγοντες όπως η αδρεναλίνη ή που παράγεται από τα επινεφρίδια, τα νεφρά και τα επινεφρίδια, τον ρυθμό τον αυξάνει. Πώς γίνεται αυτό, το συμπεριμένως λοιπόν, έχουμε και λέμε. Διάφοροι πυρήνες πάνε στην καρδιά, θρούν στο γατήριο στο σωματοδότη και το συμπαθητικό μέρος μετά από στρες ή χαμηλή πίεση επιταχύνει την καρδιά. Το λεγόμενο μαστίγιο της καρδιάς. Έτσι. Αυτό είναι το συμπαθητικό. Λοιπόν, το παραπληρωματικό, το πνευμονογαστρικό αντίθετα, έτσι, λοιπόν, αυξάνει, μειώνει την καρδιά. Άρα, όταν έχουμε χαμηλή πίεση, στρες, δράει αδρεναλίνη, σε άσκηση ή σε υπογκεμία, έχουμε δρώσει, χάσουμε λιγότερο αίμα, τότε έχουμε, δουλεύει το μαστίγιο της καρδιάς, το συμπαθητικό δηλαδή, και αυξάνεται και τη συχνότητα. Το παρασυμπαθητικό τώρα, νεύρο, σύστημα μάλλον, μειώνει την λειτουργία της καρδιάς. Πάμε παρακάτω. Πάλι τέτοια. Εδώ είναι το παραπληρωματικό που έρχεται κατευθείαν από το προμήκη μυελό και δουλεύει στην καρδιά. Το συμπαθητικό σύστημα δουλεύει λοιπόν για τον ενών του θώρακο ως φυγικού πυρήνα. Είναι έτσι. Θα το πω αυτά στο μάθημα καλύτερα. Πάλι πώς γίνεται. Εδώ είναι λίγο δείξτε, διαβάστε τις διαφάνειες καλύτερα. Είναι το πνευμονογαστρικό εδώ. Έρχεται κατευθείαν από τον προμήκη μυελό, εδώ κυφίεται. Το συμπαθητικό, η νεύρα συμπαθητικού είναι εκτός του εγκεφάλου, του προμήκη μυελού. Έρχονται ίνες συμπαθητικές στο θώρακο, στο νοτιό μυελό, θώρακος φυγικός πυρήνας και καταφύγεται, μεταφέρονται στην καρδιά. Και εδώ βλέπετε και στους κόλπους και στις κοιλίες. Το παρασυμπαθητικό ειδικά δρά κατευθείαν στον πνευματοδότη. Τον μειώνει. Επίσης υπάρχουν και τάσιο υποδοχής, υπάρχουν πίεση υποδοχής και χύμο υποδοχής. Αισθάνονται τη μείωση του οξυγόνου και της πίεσης. Πάμε παρακάτω. Που βρίσκονται κυρίως στα καροτεντικά σωμάτια.
Λοιπόν, αν καταλάβουν αυτή η αυξημένη πίεση, δίνει εντολή να μειωθεί. Καροτιδικά σωμάτια και αορτικό τόξο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε να σα κουράζω τώρα πολύ. Αυτά. Άρα η μέγιστη καρδιακή συχνότητα λοιπόν είναι σε έναν ασθενή, λοιπόν, είναι ποια είναι η μέγιστη. Είναι αυτή που μπορεί να επιτύχει ο ασθενής χωρίς να, υπάρξει, να έχει σημαντικό πρόβλημα. Αν βάλει κάποιο και τρέχει 2 ώρες λοιπόν και είναι σε κόπωση, θα πάθει ακόμη, θα πεθάνει. Άρα εμείς υπολογίζουμε σαν μέγιστη καρδιακή συχνότητα αυτή που επιτυγχάνει σε μέγιστη άσκηση. Αυτή μειώνεται βέβαια με την ηλικία και ποικίλει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η μέγιστη καρδιακή συχνότητα που μπορεί κάποιο να επιτύχει. Παράγοντες που επηρεάζουν την υψηλότητα αυτή. Το ίδιο του αθλήματος, έτσι, προφανώς. Π.χ. σε κολύμβηση μπορεί να είναι λίγο χαμηλότερος ή 5-10 σφιγμούς χαμηλότερο. Σε νέους είναι σαφώς μεγαλύτερη και σε γυναίκες σαφώς μεγαλύτερη από άντρας. Έτσι επηρεάζεται η μέγιστη καρδιακή συχνότητα. Το άθλημα, δραστηριότητα, φύλο. Πώς το μετράμε αυτό? Το βάζουμε να τρέχει. Κολοδιώνουμε, τρέχει για 10-20 λεπτά ανάλογα. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα. Πώς εξελίσσεται η ταχύτητα τρεξίματος, 10-20 λεπτά. Μάλιστα, όπως αυτό βλέπω. Ερωτήσει το ποδήλατο, καλωδιωμένος, καταγράφουμε καρδιογράφημα και όλες τις παραμέτρους. Εδώ είναι η μέγιστη καρδιακή συχνότητα σε διάφορες ηλικίες. Υπάρχουν διάφορες φόρμουλες που μπορούμε να μετρήσουμε για διάφορες ηλικίες τη μέγιστη καρδιακή συχνότητα. Βλέπετε τις αναθέσεις. Τουλάχιστον 40. Αυτές λοιπόν είναι ορισμένες λοιπόν. Βλέπουμε, δείχνουν λοιπόν πώς μειώνεται η καρδιακή συχνότητα, κοιτάμε εδώ αριστερά, με την ηλικία. Εντάξει. Ξεκινάμε μέγιστη καρδιακή συχνότητα στην ηλικία των 20-190. Στην ηλικία των 75, η μέγιστη καρδιακή συχνότητα είναι 140. Βλέπετε. Με τη μέθοδο που λέτε, σε γυναίκες. Αν δούμε τη μέθοδο, ξέρω εγώ, να σου πω τώρα, παράδειγμα, να σου πω ότι Λούντ. Αυτή έχει άλλη κατανομή, η Λούντ αυτή. Έτσι, έχουμε λίγο παραπάνω. Από 140 υπολογίζει 160. Άρα έχει σημασία ποια μέθοδο χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε. Εδώ είναι μέγιστη καρδιακή συχνότητα ως προς την ηλικία. Εντάξει. Αθλητές είναι με μαύρη κύκλη, αθλητές και καθιστική ζωή είναι η άσπρη κύκλη. Γενικώς έχουμε, είναι πιο ψηλά στους αθλητές, βλέπετε, πιο χαμηλά στους αθλητές, πιο ψηλά η κόκκινη γραμμή στους καθιστική ζωή. Έτσι μειώνεται με την ηλικία. Μειώνεται όχι μόνο στους αθλητές, μειώνεται και στους λοιπούς, μη αθλούμενους. Έχει σημασία μεγάλη πώς επανακάμπτει επίσης σημαντικά η καρδιακή συχνότητα. Λοιπόν, μετά από μια μικρή περίοδο ηρεμίας, επανακάμπτει. Όσο πιο γυμνασμένος είσαι, τόσο πιο πολύ μπορεί να. Τόσο πιο γρήγορα επανέρχεται. Έτσι, λοιπόν, προφανώς. Έτσι, λοιπόν, πώς όμως πέφτει η συχνότητα? Περίπου 12 σφίξεις το λεπτό. Δεν μπορεί να έχεις 220 σφίξεις και να πέσουν σε ένα λεπτό να γίνουν 120, δεν γίνεται. Έτσι. Αν έχεις παραταμένο χρόνο επανόδου, μπορεί να έχεις αυξημένο κίνδυνο θανάτου, εφηνιδίου θανάτου σε μεγαλύτερος. Εδώ, διάγραμμα, έτσι, οι σφίξεις, οι αναπνοές μάλλον, σχέση με την εξέταση. Αυτό είναι και αρθμός και σφίξεις το ίδιο περίπου. Όπως και αναπνοές, ο αρθμευτικός ρυθμός και η σφιχνότητα είναι το ίδιο. Αυξάνει μέχρι ενός σημείου και μετά όταν θα δώσουμε μειώνεται. Έτσι, όσοι είναι fit, οι πράσινοι, οι καμπύλοι, έχουν πιο πολλές σφίξεις που αντέξουν, έτσι, και είναι πιο αποδοτικό το σύστημά τους, το αναπνευστικό. Άρα, καρδιακός σφιγμός εδώ, σχέση με ένταση άσκησης, αρχίζουμε με 0, αυξάνει μέχρι ενός σημείου, εδώ, και μετά φτιάχνουμε, σταθεροποιείται, μέγιστο ρυθμός. Έτσι. Αυτό το όριο μεταξύ της ηρεμίας και της αμπέγης άσκησης λέγεται απόθεμα της καρδιακού ρυθμού. Αυτό, heart reserve. Πάμε παρακάτω. Θα σας πω μετά το πιο λοιπόν. Εδώ έχουμε ρυθμός καρδιακός σχέση με το χρόνο μετά την εξέταση. Έχουμε, εδώ σταματάει περίπου στο 0. Έχει φτάσει στο μέγιστο ρυθμό, 200 φίξεις. Και βλέπουμε πώς μειώνεται. Το fit άτομο είναι γαλάζια, μειώνεται σχετικώς γρήγορα και το αυτό κάποιος που δεν είναι fit λέγουν πολύ πιο αργά. Βλέπετε, στο ένα λεπτό το άτομο που είναι fit έχει πέσει από τις 200 φίξεις, έχει πέσει 140, 160 ξέρω. Ανάλογα. Κάποιος που δεν είναι fit πολύ πιο αργά. Έτσι.
Λοιπόν, επομένως, αυτός είναι που λέμε η μειωμένη μείωση της καρδιακής συχνότητας είναι σε άσκηση, είναι προκλητικός παράγοντας θνησιμότητας. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό πάρα πολύ. Για την, είναι επομένως, έχει σημασία πόσο γρήγορα επανέρχεται στο φυσιολογικό. Εδώ λοιπόν, ο κίνδυνος σχέση με το πώς επανέρχεται. Έτσι, αν επανέλθει στα 25 λοιπόν, λεπτά, έχουμε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο. Όσο πιο αργά, τόσο πιο πολύ αυξάνει ο κίνδυνος. Βλέπετε. Όσο πιο γρήγορα επανέρχεται, τόσο ο κίνδυνος μειώνεται. Έχει σημασία μεγάλη. Έτσι. Και μάλιστα, θνητότητα εντός 6 ετών, έτσι. Όχι τώρα θα πεθάνει αύριο. Κάποιος λοιπόν, έτσι, πόνεση επάνωδο στο φυσιολογικό, έχει προγνωστική αξία για το πότε κάποιος είναι σχεδόν να πεθάνει. Λοιπόν, πάλι τα ίδια γεγονός, λοιπόν, άσκηση, έτσι, recovery, πώς μέρες φτάνει. Πάμε παρακάτω. Επομένως, λοιπόν, έχουμε ένα optimum περιθώριο, έτσι, επανόδου μετά την άσκηση. Και αφορά όχι μόνο την καρδιακή συχνότητα, όλο το σώμα μας. Πάμε παρακάτω. Ποιος είναι τώρα ο ρυθμός, ο μέγιστος που επιτρέπεται να πούμε σε έναν αθλητή. Η συνηθισμένη χρήση, αυτός ο τύπος, 220 με την ηλικία. Αυτός είναι η επιτροπόμενη μέγιστη καρδιακή συχνότητα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όμως, αυτό και το λέμε. Γιατί λέμε λοιπόν τώρα σε μέτρια δραστηριότητα, ο στόχος μας για μέγιστη καρδιακή συχνότητα είναι περίπου 64-76%. Μέγιστη λοιπόν, τόσο πρέπει είναι ο στόχος μας. Επομένως, σε έναν άνθρωπο 50 ετών, 220 με 50 επιτρέπονται 170 σφιγμοί. Άρα, τα όρια μας που πρέπει να κινηθεί είναι αυτά. 64% και 76% μεταξύ 110 και 130 σφιγμούς. Κάποιος που 50 χρονών, επομένως, δεν μπορεί να τρέχει και να έχει 180 σφίξεις. Έτσι, για ώρα. Άρα, πρέπει να ξέρουμε περίπου. Να ξέρουμε αυτό αρχίζει τη σφίξη μας. Κάποιος νέος άνθρωπος που έχει κάνει έντονη δραστηριότητα, 35 χρονών, έχουμε η μέγιστη επιτρεπόμενη είναι 185 σφίξεις και η μέγιστη, ο στόχος μας είναι 77,3% της μέγιστης συχνότητας. Άρα, ένας 35χρονος, βασόμενος στον τύπο αυτόν, επιτρέπεται να έχει 142 με 172 σφίξεις. Άρα, έχει μεγάλη σημασία ο τύπος με τον οποίο υπολογίζουμε τη μέγιστη καρδιακή συχνότητα, για να έχουμε τα όρια που επιτρέπονται. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, λοιπόν, γιατί έχουμε αυτά τα όρια 55-70% περίπου τόσο, γιατί έχουν σχέση και με την πρόσθεση του οξυγόνου. 55% της μέγιστης συχνότητας αντιστοιχεί περίπου 40% της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου. Το 70% στο 60% της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου. Πάμε παρακάτω. Επομένως, λοιπόν, όμως υπάρχουν τουλάχιστον 40 ενδείξεις εξώσεις. Οι πιο πολλές συσκευές χρησιμοποιούν αυτό, το 220 με την ηλικία. Είναι σωστό αυτό ή όχι? Λοιπόν, επομένως, έτσι. Όχι. Τώρα θα σας πω ακριβώς σημαίνει αυτό. Τώρα, εννοείται, σωστό. Είναι χρήσιμο, σωστό, γιατί κάπως πρέπει να το υπολογίζουμε κάπως, να έχουμε ένα μπούσουλα. Ποιο όμως είναι το σωστό? Απάντηση κανένα δεν είναι το σωστό, ακριβώς, απόλυτα. Λοιπόν, βλέπετε. Είναι μια εργασία αυτή. Την εργασία αυτή, του 17, μετέσανε τη μέγιστη καρδιακή συχνότητα, εδώ, σε ηλικίες 20-70 ετών, και μετέσανε 24 εξώσεις. Έτσι. Και μέτρησαν επίσης τα όρια τα 55-70% της μέγιστης συχνότητας. Έτσι. Σε σχέση με το στάνταρ, 220 μείον την ηλικία. Πάμε παρακάτω. Εδώ βλέπουμε καρδιακή συχνότητα με ηλικία. Πώς μειώνεται σε διάφορες εξώσεις, βλέπετε. Μεγάλη ποικιλία. Έτσι. Η κόκκινη γραμμή είναι το 220 μείον την ηλικία. Είναι ορισμένες εξώσεις υπερεκτιμούν και άλλες υποεκτιμούν την επιτρεπόμενη μέγιστη καρδιακή συχνότητα. Βλέπετε. Άρα, αν χρησιμοποιούμε αυτή τη συχνότητα, σε μερικούς θα είμαστε σωστά προς τα πάνω και άλλοι θα είμαστε λάθος. Πάμε παρακάτω. Επομένως, λοιπόν, εδώ, πόσο διαφορές είναι ανάμεσα στο 0, το 0 είναι ή το αυτή η συχνότητα. Το 220 είναι η ηλικία. Έτσι. Βλέπετε, πολλές συχνότητες ήταν πολύ υποεκτιμούσαν και πολλές υπερεκτιμούσαν τη βλάβη. Ανάλογα την αναμενόμενη συχνότητα. Πάμε παρακάτω. Άρα, όλες αυτές οι εξώσεις είναι ανακριβείς. Γιατί γενικεύουν ένα συμπέρασμα που αφορά μόνο ένα συγκεκριμένο πληθυσμό το οποίο έχουμε μελετήσει.
Δηλαδή, μετράμε 50 ανθρώπου, το αποτέλεσμα μα αφορά μόνο στου 50, δεν αφορά υποχρεωτικά του όλου. Αν μετρήσουμε 50.000 ανθρώπου, βέβαια, θα είμαστε πιο κοντά στο φυσιολογικό. Αλλά αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Υπάρχει, έχουν διαπιστωθεί κακή σχέση μεταξύ τη μέγιστη συχνότητα και τη ηλικία. Ένα. Και μεγάλη σταθερά απόκληση σε σχέση με την προβλεπόμενη συχνότητα. Αν η σταθερά απόκληση είναι μικρή, άρα έχουμε μικρό εύρος. Αν έχουμε μεγάλη σταθερά απόκληση, έχουμε μεγάλο εύρος. Άρα, επομένως λοιπόν, η μέγιστη καταξιωτικότητα λοιπόν, με βάση όλες τις εξισώσεις ποικίλει από 160 στο 220. Ποια θα χρησιμοποιήσουμε τώρα από όλες? Πρόβλημα. Έτσι. Και σας λέω τώρα, σας παρουσιάζω εντάχει μερικές μελέτες. Ένας αυτός ο Νέας λοιπόν μέτρησε 3.000 γυναίκες, 19 με 80, και βρήκε αυτόν τον τύπο. 211 μείον τόσο την ηλικία. Ένας. Άλλος, το 211, μέτρησε, εξέτασε αυτή τη φόρμουλα, ανεξάρτητα την ηλικία. Που νομίζω ότι αυτή η φόρμουλα ήταν 208 μείον το 70% της ηλικίας, είχε ακρίβεια σύν 20 φυγμούς. Άλλος, το 27, μέτρησε την ίδια ηλικία, πάλι βρήκε διαφορές, αλλά πιο μικρές σε αυτή την ηλικία. Επόμενος τύπος, ο Χάσκελ, αυτό είναι πιο συχνή, 220 με την ηλικία. Είναι πιο συχνή γιατί είναι εύκολη, γι' αυτό χρησιμοποιείται. Έχει όμως μεγάλο ενδογενές λάθος, έτσι, σφιγμών, τουλάχιστον 10, έτσι, που ενώ δεν έχει ούτε την επιστημονική ακρίβεια για να χρησιμοποιείται στην φυσιολογία της άσκησης, πάντα. Σε γυναίκες έχει αξιόπιστη είναι αυτή, 206 μείον 88% της ηλικίας, αυτή. Άρα, συμπέρασμα δεν υπάρχει, επομένως, απόλυτα φόρμουλα που να είναι έτσι, αξιόπιστη πάντα. Η πιο αξιόπιστη που έχουν βρεθεί μία, είναι του INBAR, αυτή. 205 αυτό, έχουμε μόνο 6%, 6 σφίξεις σταθερά απόκληση. Άρα, πέφτουν λάθος το δικό τους δείγμα, συν πλην 6. Άλλος τώρα, πάλι εδώ, μέτρα σε άντρες, και βρήκα σε γυναίκες αυτές τις φόρμουλες να είναι πιο αξιόπιστες. Άλλος πάλι στην Ινδιάνα. Πάλι βρήκε άλλη φόρμουλα αυτή. Και το καθεξής. Επομένως λοιπόν και άλλος στο Μισούρι. Επομένως, εξαρτάται ποιον μετράς. Επομένως λοιπόν, έχει σημασία επίσης, πιο μεγάλη σημασία έχει το απόθεμα του καρδιακού και της καρδιακής συχνότητας. Επομένως, η διαφορά με τις προβλεπόμενες και τις μετρούμενες μέγιστης συχνότητας. Έτσι. Διαφορά λοιπόν δηλαδή της συχνότητας σε ηρεμία και της μέγιστης ή προβλεπόμενης ή φυσιολογικής. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι πιο χρήσιμη για να μετράμε. Άρα μετράμε τις φύξεις σε ηρεμία και μετράμε τη μέγιστη σε άσκηση. Η διαφορά αυτή είναι η πιο αξιόπιστη. Τελικά. Άρα, ο καρδιακή συχνότητα που πρέπει να έχουμε σαν στόχο, έτσι, είναι η μέγιστη που θα πρέπει να φτάσουμε κατά την αερόβια άσκηση. Ο κύριος παράγοντας είναι η ηλικία και το φύλλο δευτεραβόντως. Έτσι. Αυτό λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι, βλέπετε, διάφορες παράμετροι. Επομένως πρέπει να αποφασίσουμε τι αξιοποιήσουμε. Έτσι. Το πιο καλό είναι αυτό που σας είπα. Η ηλικία 220 μείον το 0,65 μείον 70% της ηλικίας. Λοιπόν, ο σκοπός σημαίνει εδώ, target heart rate, έτσι, διάφοροι μέθοδους. Αυτή είναι η πιο μέθοδος, αυτή είναι η πιο target heart rate, αυτή είναι η πιο καλή εξετάση ή αυτή, δευτερεύοντος. Επομένως, άρα, μέσω αυτού μπορούμε να απολογίσουμε τη διαφορά, δηλαδή του σφιγμού, να απολογίσουμε την επιθυμούμενη μέγιστη καρδιακή συχνότητα. Πάλι, άλλη μέθοδος, αυτή, αυτονού, πάλι. Πάλι σας κουράζω λίγο, αλλά θα σας δείξω ότι την πολυπλοκότητα της μέτρησης. Συμπέρασμα λοιπόν, επομένως τώρα χρησιμοποιήσουμε τη συχνότητα για να μετρήσουμε την ένταση της άσκησης, επηρεάζεται πολλούς παράγοντες. Έτσι. Άρα δεν μας κάνει τόσο πολύ. Πιο πολύ καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε, να μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το VO2 max, τη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου κατά την άσκηση, για να ξεφύγουμε το θέμα της συχνότητας που ποικίλει πάρα πολύ από άνθρωπο σε άνθρωπο, ηλικία, άθληση, κοντίσιο του ασθενού κλπ. Και εδώ τώρα μια μελέτη αντίστοιχη, να σας λέω πώς γίνεται μια μελέτη. Πώς θα αξιολογήσει κάποιος την μέγιστη καρδιακή συχνότητα. Έτσι. Λοιπόν, έτσι μια μελέτη αυτή, του 2015 νομίζω. Αυτός ήθελε να μετρήσει τη μέγιστη καρδιακή συχνότητα, HR max, έτσι,
ανάλογα με το φύλλο, την ηλικία και το, την κατάσταση fitness του ασθενούς. Ένα. Αξιολόγηση τρεις ηλικίες, τρεις εξισώσεις. Αυτή. Έτσι. Μία, δύο, τρεις. Λοιπόν. Και αξιολόγησε, πήρε 52 εθελοντές, και το οποίο 30 ήταν fitness, fit και 22 μη fit. Εντάξει, τους πήρε. Τους έβαλε να κάνουν άσκηση. Να τρέξουν με αυτό το πρωτόκολλο, αυτό που βλέπω δεξιά, αυτό το πρωτόκολλο. Αυτό. Έχει σε τρία, διαστήματα 3 λεπτών, με ορισμένη ταχύτητα, ορισμένη κλίση. Και όταν φτάσανε, σταμάτησαν όταν ο ασθενής έλεγε δεν μπορούσε άλλο πια. Οπότε μπορεί άλλο να σταματήσει στο 5, στα ταχύτητα 5, στο 2, 5, άλλο στο 6 και άλλο στο 7, ανάλογα. Οπότε μέτρησε πότε σταματάγανε αυτοί. Λοιπόν, είχε βάλει καρδιογράφημα στο στήθος, έβαλε να τρέχουν και μέτρανε την καρδιακή συχνότητα μέχρι να σταματήσει. Και μέτρησε στατιστικά, επομένω λοιπόν, με ανόβα 2 και 3 κατευθύνσεων, τι γίνεται. Άντε, διάγραμμα. Επομένω πήρε ηλικία, ύψος, βάρος και δίκτυπα σώματος. Άντρες, γυναίκες, άντρες, γυναίκες, καθιστικοί ή αθλητές. Λέτε, όχι πολλούς, βλέπετε. Και αυτά είναι τα βασικά τους στοιχεία. Εδώ βλέπουμε αριστερά το βασικότερο στους πίνακες, τη σημαντικότητα. Τη βλέπουμε. Έτσι, εδώ. Εδώ η διαφορά είναι. Σημαντικότητα εδώ. 0,3. Είχε διαφορά ο δίκτυπα σώματος. Εννοείται κάποιος που είναι νέος και fit είναι πιο ελαφρύς. Εννοείται. Ενώ δεν έχει λόγο ηλικία ή το ύψος βάρος. Είχε μόνο εδώ, βλέπετε. Άρα ήταν φυσιολογικό. Και εδώ τα συμπεράσματα. Μην κουράζεστε, βλέπετε. Παράμετροι ανεξάρτητες. Πόσο περπάτησαν και εξαρτημένες. Κακή συχνότητα. Σε ηρεμία, σε μέγιστη συχνότητα και VO2. Πόσο καταναλώνεις οξυγόνου. Κοιτάμε πάλι τα P. P είναι εδώ. 0,05 εδώ. Άρα, διαφορά αυτοί που ήταν fit, περπάτησαν πολύ παραπάνω. Έτσι. Όπως και αυτή η καρδιακή συχνότητα. Σε ηρεμία, αυτοί που ήταν fit ήταν 70 οι άντρες, 72, 76 οι. Όπα, εδώ άντρες, 70 με 86. Γυναίκες, 72 σε ηρεμία, 77. Έτσι. Όπως και κατάλληλα οξυγόνου. Σε, λοιπόν, 55,6 οι άντρες που είχαν άθληση, ήταν ασκημένοι, 42 αυτοί που δεν ήταν σε άθληση. Γυναίκες, έτσι, active γυναίκες 41,6 ml ανά κιλό το λεπτό, οξυγόνο πρόσληψη, 34 οι άλλες. Έτσι διαβάζουμε, επομένως, έτσι διαβάζουμε μία εργασία. Βλέπουμε τι παράμετρους μετράει και τι σημαντικότητα έχουν οι παράμετροι ή όχι. Εδώ σημαντικότητα, λοιπόν, έτσι, φύλλο ανάλογα με την ηλικία πάλι, με μέθο ANOVA. Συμπέρασμα αυτή ήταν ότι οι άντρες είχαν μεγαλύτερη συχνότητα ηρεμίας από τις γυναίκες, μάλιστα, εντάξει, το είπαμε, από 198 σχέση με 190 είχαν, ένα, HRMAX, όχι ηρεμίας, μέγιστη καρδιακή συχνότητα. Αυτοί που είχαν καθιστική ζωή είχαν υψηλότερη καρδιακή συχνότητα από τους ηρεμίας από τους ενεργούς, μάλιστα, και βασικά, με αυτή την καρδιακή συχνότητα, την εξίσωση, 208 μείον το 70% της ηλικίας, ήταν με πιο μικρή απόκληση. Άρα, αυτοί, από μια καλή μελέτη, σε εύρος ηλικιών καλών, προτιμούν αυτή τη μελέτη σε όλους τους ασθενείς. 208 μείον το 70% της ηλικίας. 208 αν είμαι 100 χρονών, άρα αφορώ 70. 70 μείον 208, 118. Είναι η μέγιστη μου καρδιακή συχνότητα. Αν είμαι 100 χρονών. Πάμε παρακάτω. Ερωτήστε τον τώρα. Σα κούρασα λίγο, αλλά θα θέλω να τα διαβάσετε αυτά μετά. Θα τα ανεβάσω. Να τα διαβάσετε. Πριν πάμε στο τελευταίο, πιο ενδιαφέρον. Ακούω ερωτήσεις και μια ερώτηση από αυτού. Το δύσκολο. Χρήστος. Ναι. Ναι. Δεν έχω κάτι, δάσκαλε. Σα κούρασα λίγο, δηλαδή για να σα έξω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά πάντα. Θα μπορούσα παράδειγμα λοιπόν σε εσάς να κάνω το εξής, σε εσάς. Δηλαδή, να δούμε τους, παράδειγμα, τους φοιτητές που μπαίνουν στη σχολή πρώτη φορά. Έτσι. Να τους μετρήσουμε τα ύψος βάρος δείκτης σώματος, να κάνουμε αυτή τη μέτρηση με τον μπαίνουν στη σχολή, το Οκτώβριο, και μετρήσουμε σε ένα χρόνο μετά. Να δούμε πόσο θα έχει μειωθεί με τη σχολή η καρδιακή συχνότητα και αν έχει μειωθεί ή αυξηθεί το βάρος σώματος.
Παράδειγμα, αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, Χρήστο, πτυχιακή, ή να το κάνουμε master, παράδειγμα. Με 30, 20 και 20 φοιτητές ή 30 και 30, είμαστε ok. Δεν έχει γίνει αυτό νομίζω. Άρα, το τελευταίο κομμάτι λοιπόν για τα περί της συχνότητας, κρατικής συχνότητας, επομένως είπαμε 208 μείον 70% της ηλικίας είναι αξιόπιστο σχετικά σε ασθενείς, σε φυσιολογικούς και σε δραστηρίους. Το τελευταίο κομμάτι θα είναι τώρα να μετρήσουμε λίγο τη χρήση των εφόρων ρολογιών και εξαρτημάτων μέτρηση συχνότητας. Είναι αυτά αξιόπιστα? Πώς αξιόπιστα αυτά? Λοιπόν, πώς αξιόπιστα είναι τα fitness trackers, δηλαδή όλες αυτές τα ρολόγια, ταινίες κλπ. Έτσι. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι μια μεγάλη μπίζνα, γιατί έχει το κύκλος εργασιών στην Αμερική τουλάχιστον είναι $1 δις το χρόνο όλα αυτά τα μηχανήματα. Λοιπόν, μπορεί να είναι ή ρολόι, ή να είναι strap στο θώρακα, ή τελευταία να είναι και στο strap στο αντιβράχιο. Αυτά πώς δουλεύουν, βλέπετε. Όλοι, φαντάζομαι πιο πολλοί έχουν, αν όχι όλοι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό εκπέμπουν ένα φως, διάφορα φώτα, πράσινα συνήθως, και με τη μέθοδο που λέγεται φωτοπληθυσμογραφία. Αυτό το φως εκπέμπεται, απορροφάται από το, αντανακλάται μάλλον από τις αρτηρίες. Ένα μέρος αντανακλάται και μετράται από το μηχάνημα. Άρα, προσέξτε, εδώ εκπέμπεται από το μηχάνημα, ένα μέρος αντανακλάται από τις αρτηρίες που πάρουν στον καρπό και ένα μέρος που αντανακλάται ανιχνεύεται. Έτσι, είναι, βλέπετε, εδώ είναι η αρτηρία αριστερά, είναι σε χάλαση και εδώ έχετε το αρτηριακό κύμα. Αυτό μετράει συνεχώς λοιπόν και με ένα μεδικό λογαριασμό αντίστοιχα μπορεί να υπολογίσει στις αρτηρίες τις μικρές που βρίσκονται στο καρπό μας και όμως να υπολογίσει με σχετική αξιοπιστία την κρατική συχνότητα. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ, βέβαια έχει μεγάλη ποικιλία. Έτσι μετράμε αν είναι κάποιος κάθεται, αν είναι μπορεί να τρέχει. Έτσι, έχει μεγάλη ποικιλία στο σφιγμό. Εδώ διάφορα ρολόγια. Και πάλι μεταξύ διαφορών ρολογιών υπάρχει μεγάλη διακύμανση. Τέλος παλαιότερα τουλάχιστον. Γιατί δεν είναι όλα ακριβά, ούτε όλα είναι αξιόπιστα. Βλέπετε, οι καμπύλες ενδιαφέρουν. Δηλαδή, στα 40 λεπτά, σε 80 λεπτά τρεξίματος από μια μελέτη, πώς μετρά την κρατική συχνότητα. Βλέπετε, παράδειγμα εδώ, παράδειγμα, στα 30 λεπτά, ένα ρολόι, το πράσινο, έδειξε 150 σφίξεις, όταν το μαύρο ρολόι έδειξε 125 και το περιγράφημα έδειξε 100. Καμία σχέση. Λοιπόν, επομένως αυτά τα ηλεκτρόδια, που χρησιμοποιούμε στο θώρακα είναι πιο αξιόπιστα από την πληθυσμογραφία, γιατί είναι ουσιαστικά ηλεκτρόδια, όπως το κατεγράφημα. Φορτίζονται κοντά στην καρδιά και κυρίως δεν γλιστράνε και φεύγουν εύκολα. Βέβαια είναι ενοχλητικά αυτό το πρόβλημα. Άλλη μία μελέτη. Μέτρησε λοιπόν τις πηγές του λάθους σε αυτά τα ηλεκτρόδια. Έτσι, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ εξέτασαν λοιπόν το χρώμα του δέρματος, διάφορες δραστηριότητες, έτσι, ανάπαυση, βαθιά ανασοή, ανάσα, δραστηριότητα κλπ. Και τυπογράφη, όταν κάποιος κάνει τυπογράφηση, τυπογραφούσε, έγραφε. Μέτρησαν ό,τι μέτρησαν μόνο στην κρατική συχνότητα με τα μηχανήματα αυτά και τις συνδέκριναν με καρδιογράφημα. Εντάξει, μέτρησαν λοιπόν ρολόγια που φοριούνται αυτά και τέσσερα που είναι ερευνητικά. Τι βρήκανε? Βέβαια, εννοείται πρώτον ότι η συχνότητα, το ίδιο συσκευή επηρεάζει σημαντικά τη μέτρηση συχνότητας. Έτσι, ένα. Το χρώμα σε αυτές τις συσκευές δεν μέτραγε πολύ, δεν είχε μεγάλη επίδραση. Αν δεν είναι σε όλες τις συσκευές, το χρώμα σε μερικές, το σκούρο χρώμα μπορεί να επηρεάσει. Και τρίτον, βέβαια, η δραστηριότητα. Λοιπόν, σε δραστηριότητα, σύγκριση ανάπαυση δραστηριότητας μπορεί να είχαμε διαφορά έως 30%. Άρα, πήγες λάθος. Πρέπει το ρολόι να είναι σχετικά εφαρμοστό, ούτε πολύ σφιχτό, ούτε πολύ χαλαρό. Έτσι, λοιπόν. Επίσης, επηρεάζεται πολύ η κάμψη καρπού. Αν το ρολόι κινείται πάνω κάτω συνεχώς, έχει πρόβλημα. Επίσης, πρέπει στο application που έχει το ρολόι να βάλουμε τη σωστή δραστηριότητα. Άλλος αλγόριθμος. Αν βάλουμε application, ξέρω εγώ, για jogging και εμείς κάνουμε κολύμβηση, την πατήσαμε. Δεύτερον, αν βάλουμε full αντιλιακό στο χέρι μας και αυτό λερώσει τον αισθητήρα, μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα.
Έτσι. Τα τατουάζ, θέματα. Κολύμβηση είναι πρόβλημα λοιπόν, γιατί τα πιο πολλά είναι, δεν είναι ακόμα αξιόπιστα για την κολύμβηση, γιατί έχει μεγάλη κινητικότητα και μεγάλη διαφορά θερμοκρασία. Σε κρύο περιβάλλον επίσης, έχουμε και οσύσπαση περιφερική. Μπορεί να είμαστε αξιόπιστοι. Έτσι. Επίσης, το βασικό παράγοντας είναι αυτό, ότι μέσα στην άθληση μπορεί κάποιος να φερατωθεί, να μειωθεί σημαντικά ο όγκος του αίματος, αυτό μετράει ουσιαστικά την πληθυσμογραφία, τον όγκο του αίματος στα αγγεία του καρπού. Και να μας δώσει λάθος αποτέλεσμα σχετικά. Πόσο λάθος. Εδώ είναι μια μελέτη που έκανε μια ίδια, μια όχι ερευνήτρια, μέτρησε αυτή, 10 ρολόγια όλα αυτά. Έτσι, και μέτρησε την καρδιακή συχνότητα σε σχέση με ένα chest strap. Έτσι, σχετικά. Και βρήκε με όλα τα ρολόγια σχετικά αυτά, βέβαια είναι καλά και ακριβά σχετικώ, πολύ καλή αξιολόγηση, σχέση του strap του θώρακα σχέση με τα ρολόγια. Έτσι. Τελευταία μόδα είναι αυτά. Αυτά είναι να μπει αντίστοιχο λοιπόν στον καρπό. Αυτό έχει λιγότερο artifact από την κίνηση και τον υδρότα. Είναι ας πούμε, ακόμα πιο αξιόπιστο. Μία μελέτη λοιπόν, τελειώνουμε σε αυτό, τελειώνουμε. Να δούμε λοιπόν, μέτρησαν εδώ την αξιοπιστία τέτοιων ρολογιών σε αθλητές. Τι σημαίνει μελέτη, προσέξτε. 50 αθλητές. Έτσι εδώ, άντρες, γυναίκες με BMI 23. Μάλιστα. Τους βάλανε καρδιογράφημα, κανονικά, με τρία ηλεκτρόδια και επίσης το Polar Edge 7, το Chest Strap, μάλιστα. Και μέτρησαν λοιπόν εδώ τέσσερα ρολόγια. Λοιπόν, τους βάλανε να τρέξουν με διάφορα αυτό το ρυθμό που βλέπετε δεξιά. 4, 5, 6, 7, 8 και 9 μίλια την ώρα για 2 λεπτά. Και μέτρησαν την καρδιακή συχνότητα. Μάλιστα, εδώ. Πήραν αριθμούς, μέτρησαν καρδιακή συχνότητα λοιπόν. Αναρωτώ και μέτρησαν τη συμφωνία των μετρήσεων με αυτή τη μέθοδο. Έναν δείχτη συσχέτισης μετρήσεων, συσχέτισης δηλαδή του καρδιογραφήματος που είναι το gold standard, σχέση με όλες τις άλλες τεχνικές. Και βρήκαν λοιπόν συμφωνία, δείχτης RC. 98%, 98 δείχτης αθλήφονταν ήταν περίπου το Polar Edge 7 σχέση με το καρδιογράφημα. Σχεδόν πλήρη ταύτιση. Έτσι. Τα άλλα λοιπόν, τα άλλα, το Apple είχε 96 δείχτη συσχέτιση, πολύ κοντά. Τα υπόλοιπα αυτά είχαν 89. Έτσι λοιπόν, άρα λίγο υποδέστερα. Και εδώ τα ίδια διαγράμματα. Το ρολόι, το καρδιογράφημα. Έτσι. Το Apple, το καρδιογράφημα. Εδώ το Polar Strap, βλέπετε εδώ και βλέπετε σε αυτό το ρολόι εδώ κάτω δεξιά, βλέπετε. Έχουμε πολλές μετρήσεις που είναι εκτός της γραμμής κεντρικής. Outliers, είναι λίγο πρόβλημα. Εδώ στο πράσινο ρολόι είναι λίγο θεματάκι. Στο Apple βέβαια είχαν πολύ κοντά σχετικά. Στο Garmin πάλι έχουμε διαφορές. Άρα είπαν αυτοί, μέτρησαν αυτοί ουσιαστικά ότι βρήκαν αυτό αξιόπιστο σχετικά με πολύ καλή συσχέτιση. Και τέλος, πάλι τα ρολόγια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμέσως να μετρηθεί και ο κορισμός του οξυγόνου. Έτσι. Χωρίς όμως πολλά επιστημονικά. Υπάρχει μια εργασία γι' αυτό. Μέτρησε σε ρολόγια λοιπόν. Υπολόγισαν το βίο του Max και την δαπάνη του ενέργειας. Έτσι. Πάλι πήραν 24 αθλητές, φόρεσαν 5 ρολόγια και ταυτόχρονα μέτρησαν και τη βίο του Max και την δαπάνη ενέργειας. Κατανάλωση ενέργειας. Λοιπόν, εδώ είναι σχέτιση. Έτσι. Σπυρομετρία. Με σχέση με το ρολόι, με τον υπολογισμό, βλέπετε, εδώ είναι η γραμμή φυσιολογική και έχουμε κοινή απόκληση 6,5%. Έτσι. Εδώ έχουμε σημαντικά διαγράμματα. Στο άλλο ρολόι, στο Polar αυτό, πάλι φυσιολογικό, έχουμε μεγάλη διαφορά, 18. Βλέπετε εδώ 6,5, εδώ 18. Άρα έχουμε σημαντική διακύμανση στη βιο του. Άρα είχαν τα πόστολα πάνω από 10% σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από το ένα συγκεκριμένο μόνο που είχε μόνο 7%. Και πάλι, άρα σημαντικά υποτίμησαν την βίο του Max όλες αυτές. Πάλι αντίστοιχη μελέτη, πάλι τα ίδια. Διαφορά λοιπόν πόσο μπορεί να υποτιμήσει ή να υπερεκτιμήσει τον κορισμό. Αυτά όσον αφορά την συγχρονική κυριακή. Συμπέρασμα. Άρα όλα είναι χρήσιμα, έτσι, αλλά έχουν περιορισμούς. Δεν υπάρχει στην επιστήμη κάτι που να είναι στάντερ 100%. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Παρακαλώ.
Ένας ρώτησε. Ναι. Πότε θα κάνουμε για κανέναν τραυματισμό? Τραυματισμό θα κάνουμε την παράλληλη εβδομάδα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα, κοίταξε, τραυματισμούς. Τώρα, λοιπόν, το πρόγραμμα έχει εξής. Μας μένει... κάτι έχω τραυματισμό. Όλο το υπόλοιπο θα είναι τραυματισμοί. Όλο το υπόλοιπο. Βιοσκελετική. Μας μένει ψύχος και, και λοιπόν. Μετά, αρχίζουμε λοιπόν. Ντόπινγκ, κακώσεις καταπώνεις άνω άκρων ή κατά άκρων, τενοντοπάθειες, κακώσεις μυϊκές. Έχουμε δηλαδή, έχουμε μέχρι του χρόνου. Αλλά αυτά κάνουν πρώτα τα ιατρικά και μετά τα τραυματικά. Άρα θα λέγαμε το μεθεπόμενο, τη μεθεπόμενη εβδομάδα που θα ξαναρχίσουμε, μετά το πόχι, μετά το δεύτερο του Πάσχα, την επόμενη εβδομάδα θα τα κάνουμε. Ωραία. Και τη διατροφή μην ξεχάσουμε. Εννοείται η διατροφή. Έχουμε διατροφή, ένα, και συμπληρώματα, φαρμακοδιαίρεση και φάρμακα γενικώς, θα πούμε, και μετά κακώσεις. Κακώσεις καταπώνησης, κακώσεις άνω άκρου, κάτω άκρου, τραυματικές καταπώνησης, τενοντοπάθειες και βλάβες μειών. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Τέλεια, τέλεια. Δηλαδή από εδώ και μπρος, τέρμα αυτά τα καθαρά. Απλά τώρα σήμερα θα σας δείξω πώς κάνουμε μια μελέτη. Αυτά που λέμε, πώς βγαίνουν. Δεν είναι ξαφνικά κάποιος ξυπνάει και λέει ό,τι κατέβει, να το αποδείξει. Αυτές οι μελέτες, σας έδειξα τώρα τρεις μελέτες, πώς έχει κάνει μια ερευνητική υπόθεση στο μυαλό σου, πώς την αποδεικνύεις. Με μια μεθοδολογία και μια στατιστική. Καταλάβατε. Αυτή είναι η κατάσταση. Από την μεθεπόμενη φορά θα συνεθώ, όσοι έχουν στείλει παρουσιάσεις, θα κάνουμε πρώτα απ' όλα το πρώτο μισάωρο, θα ασχολούμαστε με αυτές τις παρουσιάσεις.